Το Τσιρίδιο Ίδρυμα στη Λευκωσία είναι καρπός της πολύχρονης ενασχόλησης του Ιδρυτού του Άγγελου Τσιρίδη με την παλαιοντολογία και την αρχαιολογία. Έτσι δημιουργήθηκε ένας μη κερδοσκοπικός φορέας, ο οποίος ασχολείται συστηματικά και οργανωμένα με την προώθηση της επιστήμης, της γνώσης αλλά και της ψυχαγωγίας που προσφέρουν η παλαιοντολογία και η αρχαιολογία. Ο κύριος Άγγελος Τσιρίδης μας μιλά για τις δραστηριότητες του Ιδρύματος. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Παγκόσμιας Φυσικής Ιστορίας, διότι τα ευρήματα τα οποία έχουμε είναι παγκόσμια από όλον τον κόσμο, αποτελούνται από ορυχτά, απολιθώματα και μετεωρίτες. Επίσης, το Μουσείο θα στεγάζει και αρχαιότητες, διότι η ιδέα είναι η εξέλιξη, δηλαδή από την αρχή του σύμπαντος. Αυτό είναι ο σκοπός που θέλουμε αυτό να εμπεδώσουμε, είναι την αρχή του σύμπαντος μέχρι το σήμερα. Το τελευταίο απόκτημα του Τσιρίδιου Ιδρύματος είναι το σπάνιο απολίθωμα της κεφαλής, τη βλέπετε εδώ, του Τυρανόσαυρου Ρεξ. Στην πρώτη δημόσια παρουσίαση της κεφαλής του Τυρανόσαυρου Ρεξ, που έγινε πριν μερικές μέρες, προσήλθαν πάνω από 3.000 άνθρωποι κάθε ηλικίας, που είχαν επίσης την ευκαιρία να τον θαυμάσουν και να φωτογραφηθούν μαζί του. Το κρανίο του Τυρανόσαυρου Ρεξ, 70 έως 65 εκατομμυρίων ετών, είναι ένα καταπληκτικό δείγμα της εποχής των δεινοσαύρων. Είναι ένας πλήρης σκελετός κρανίου, περίπου κατά 90%, πράγμα πολύ σπάνιο. Η προετοιμασία της αποκατάστασης, που έγινε από τον παλαιοντολόγο Φρανσουά Εσκουιλέ, ήταν μια λεπτεπίλεπτη δουλειά η οποία διήρκησε πάνω από 6 μήνες. Έπρεπε να βγουν όλα τα ιζήματα, να προετοιμαστούν τα οστά και το σαγόνι. Η επιδίωξή μας είναι ακριβώς ότι να χρησιμοποιήσουμε κάποια στοιχεία, όπως και την κεφαλή του T-Rex, για να προσελκύσουμε τον κόσμο και ειδικότερα τα παιδιά και μέσω αυτών των πραγμάτων να τα διαπαιδαγωγήσουμε σωστά, ούτως ώστε να αντιληφθούν κάποια πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν αργότερα στη ζωή τους. Τα ευρήματα που έχει στην κατοχή του το Τσιρίδιο Ίδρυμα είναι πάνω από 1.000. Τα μισά εκ των οποίων είναι απολιθώματα και τα άλλα μισά είναι ορυκτά. Στα απολιθώματα υπάρχουν τα σπονδυλωτά, τα σπόντυλα και τα φυτά. Το σημαντικότερο απολίθωμα είναι ο Αχιόρνης, ο οποίος είναι της οικογένειας του Αρχαιοπτέριξ, αλλά και πιο παλιός. Είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ δεινοσαύρων και πουλιών. Η ηλικία του είναι περίπου 160 εκατομμύρια χρόνια. Βλέπετε τον πτερόσαυρο του γένους Αγχαγκουέρα. Η ηλικία του, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι 112 εκατομμύρια χρόνια. Προέρχεται από τη Βραζιλία. Το σημαντικό σε αυτό τον πτερόσαυρο είναι ότι έφαγε ένα ψάρι και μέρος του ψαριού φαίνεται ακριβώς εδώ. Το άνοιγμα των φτερών του πουλιού ήταν περίπου 6 μέτρα. Το όραμα του Άγγελου Τσιρίδη και της συζύγου του Έμπιλης είναι να αναβαθμιστεί το Μουσείο της Παγκόσμιας Φυσικής Ιστορίας και να στεγαστούν και πολλά άλλα ευρήματα με τρόπο που να αποτελεί ένα εκπαιδευτικό κέντρο, αλλά ταυτόχρονα πόλο έλξης σε ξένους και ντόπιους που θα ήθελαν να το επισκέπτονται. Στην εικόνα μας ο πυγμαίος υποπόταμος από την Κύπρο ηλικίας 10.000 χρόνων. Σύντομα θα σταλεί στη Γαλλία για συντήρηση και συμπλήρωση. Το Τσιρίδιο Ίδρυμα διαθέτει και μια πλούσια συλλογή με σπάνια αρχαιολογικά ευρήματα, κυπριακά και ξένα, από τη Λιθίνη μέχρι και τη Βυζαντινή εποχή. Από τα κυπριακά ξεχωρίζουν η μαρμάρινη κεφαλή γυναίκα της ελληνορωμαϊκής εποχής που βρέθηκε στην Πάφο, το αγαλματίδιο νέας της κλασικής εποχής, το οποίο ο Άγγελος Τσιρίδης αγόρασε από τον Νίκο Σόθμπης, κεραμικό της εποχής του Χαλκού. Επίσης, στη συλλογή ανήκει και ένα έργο κεραμικής των νεότερων χρόνων, τέλη 19ου, αρχές 20ου αιώνα. Πρόκειται για βάζο με μορφή γυναίκας. Εκτός από την ωραία τέχνη του, έχει και επιπλέον σημασία γιατί προέρχεται από την κατεχόμενη περιοχή της Καρπασίας. Τη συλλογή αρχαιοτήτων παρουσιάζει ο γνωστός διεθνώς Κύπριος αρχαιολόγος και καθηγητής Βάζος Καραγιώργης στο βιβλίο του που κυκλοφορεί στα αγγλικά με τίτλο «Κυπριακές και άλλες αρχαιότητες στη συλλογή του Άγγελου και της Έμιλης Τσιρίδη».